Best for soil. Αναερόβια απολύμανση εδάφους. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θα σας δώσω πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αναερόβιας απολύμανσης εδάφους. Εσυντομία ASD. Εάν δεν γνωρίζετε τι είναι ASD, τότε δείτε το βίντεο της Best for Soil που περιέχει πληροφορίες για την ASD. Τι είναι ASD? Ο όρος ASD σημαίνει αναερόβια εδάφους. Είναι μια μέθοδο που δημιουργεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα αναερόβιε συνθήκε στην άνω επιφάνεια του εδάφου. Τα περισσότερα παθογόνα και νηματόδη δεν μπορούν να επιβιώσουν σε τέτοιε συνθήκε και εξαφανίζονται. Ορισμός της ASD είναι η εφαρμογή ενός τόνου φρέσκια φυτική ύλη ανά εκτάριο ανά εκατοστόμετρο εδάφου. Συνήθω 40 τόνοι ανά εκτάριο Εφαρμόζονται σε 40 εκατοστόμετρα βάθο. Το έδαφο πρέπει να είναι βρεγμένο. Η επιφάνεια πρέπει να έχει εδαφοκάλυψη. Ανάλογα με του οργανισμού του οποίου στοχεύουμε, η VIF πρέπει να μείνει εκεί για τουλάχιστον 6 εβδομάδε. Η ASD είναι πολύ αποτελεσματική στον έλεγχο νηματοδών. Για παράδειγμα, κομβονηματώδης, νηματώδης ρίζας και ιστονηματώδης και άλλα μειώνονται δραστικά. Οι μήκητες, ριζοκτόνια σολάνη AG3, Verticillium ντάλια και σκλερωτίνια sclerotiorum δεν επιβιώνουν μετά από μια καλή εφαρμογή ASD. Η ASD εφαρμόζεται επιτυχώ στι φράουλε, ελέγχοντα το μύκητα Verticillium τάλια και στο σπαράγγι, ελέγχοντα το μύκητα Fusarium Oxysporum FSP Asparangi. Επειδή μόνο οργανικά υλικά και νερό εφαρμόζονται στο έδαφο, δεν υπάρχουν ανεπιθύμητε χημικέ ουσίε μετά τη διαδικασία απολύμανση. Το έδαφος δεν αποστηρώνεται όπως με την εφαρμογή ατμού πολύ χρήσιμοι μικροοργανισμοί επιβιώνουν της ASD και επανέρχονται εντό μερικών ημερών και κάποιοι από αυτού σε μερικέ ώρε μετά την αφαίρεση της μεβράνης. Μερικά είδη δεν ελέγχονται με την ASD, όπως για παράδειγμα οι τριχοντόρους, όπου αποκαλούνται ελεύθεροι νηματώδεις και μεταδίδουν τον ιό το Rattle Virus. Η ag AG2 επηρεάζει τα καρότητα και γονγκίγια δεν μπορεί να ελεγχθεί και τα προβλήματα με το πίθιο μπορούν να γίνουν χειρότερα μετά την ASD. Άρα, πριν την εφαρμογή ASD, πρέπει να ξέρουμε ποιε ασθένειε και παράσιτα υπάρχουν στο χωράφι και να ελέγξουμε εάν η ASD είναι αποτελεσματική. Η ASD δεν είναι αποτελεσματική σε εδάφη με θερμοκρασία μικρότερη των 15 βαθμών Κελσίου. Αυτό Σημαίνει ότι στι βόρειε χώρε η μέθοδο αυτή πρέπει να εφαρμόζεται το καλοκαίρι. Για την εφαρμογή της ASD πρέπει να επιλεχθεί κύρια καλλιέργεια η οποία να συγκομίζεται νωρί. Μαρούγια, μπιζέγια, βρώμη είναι μερικά παραδείγματα. Η μευράνια δαφοκάλυψη VIF πρέπει να ελέγχεται για ζημιέ. Οι τρύπε πρέπει να επιδιορθώνονται διότι το οξυγόνο που θα εσχωρηθεί αποτρέπει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Η μευράνιδα φογκάλυψης VIF μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια φορά και δεν ανακυκλώνεται. Αυτό κάνει τη μέθοδο αυτή ακριβή. Εναλλακτικές όπως ψεκασμός επικάλυψης ή άλλα πλαστικά που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι ακόμα υποέρευνα. Για την ώρα, η μέθοδο αυτή είναι βιώσιμη για ψηλής αξίας σοδειές όπως σπαράγγια, φράουλες ή για μικρές περιοχές. Επίση, χρήσιμοι οργανισμοί του εδάφους που χρειάζονται οξυγόνο δεν μπορούν να επιβιώσουν όπως οι γεωσκόλικε.